Απόλυες 340,6 εκατομμυρίων ευρώ στα έσοδα από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησία ακινήτων κατέγραψε το 2017 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή στι έκτακτε απαλλαγέ που χορηγήθηκαν σε χιλιάδε ιδιοκτήτε σεισμόπληκτων περιοχών και στη σωρία αποφάσεων του Συμβουλίου τη Επικρατεία, οι οποίε υποχρέωσαν το Υπουργείο Οικονομικών να μειώσει κατά 10,4% έω 28% τι αντικειμενικέ αξίε των ακινήτων σε διάφορε περιοχέ τη χώρα. Φουλάρι Βία στην Ελλάδα με την αμόλυβδη μενζίνη να διαμορφώνονται στα υψηλότερα ευρωπαϊκά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας έχει την υψηλότερη τιμή σε σχέση με τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά μέσο όρο διαμορφώθηκε στα 1,55 ευρώ το λίτρο, και βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο ύψο με εκείνο τη Ολλανδία. Πρόκειται για τιμοληψίε με ημερομηνία δημοσίευση στο παρατηρητήριο τη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια τη Κομισιόν την 26η Φεβρουαρίου. Το είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώ τώρα έχει ξαναβγουν κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν δει το φω τη δημοσιότητα. Το σχόλιο είναι ότι αυτό είναι συνέπεια όλων αυτών των πολιτικών που εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα χρόνια και εφαρμόζονται και έχουμε πάρα πολύ υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωση και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνηση και πάρα πολύ στο πετρέλαιο και και στο πετρέλο, πετρέλο θέρμανση. Ο ειδικό φόρο κατανάλωση στο... στη βενζίνη ξεπερνάει τι περισσότερε φορέ το 1 ευρώ με μια τιμή που είναι ο μέσο όρο το 1 ευρώ και 56-57 λεπτά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι Έλληνε καταναλωτέ χρυσοπληρώνουν την αμόλυβδη εξαιτία τη υψηλή φορολόγηση που έχει επιβληθεί στο καύσιμο για την επίτευξη των μνημονιακών στόχων. Άλλη μια απόφαση του Συμβουλίου τη μετά από εκείνε που αφορούσαν στου ένστολου, του νοσοκομιακού γιατρού, του δικαστέ και του καθηγητέ των ΑΕ, επιφέρει μεγάλο δημοσιονομικό βάρο στα κρατικά ταμεία. Πιο συγκεκριμένα, το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε το πρωί της... Πιο συγκεκριμένα, το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε να επανέλθουν οι μισθοί των καθηγητών ΤΕΗ στα επίπεδα πρώτου 2012, κρίνοντα ω αντισταγματικέ μνημονιακέ διατάξει που του μείωσαν. Απόφαση με την οποία καθορίζεται η κατανομή ποσού ύψο 113.885.000 674 ευρώ σε Δήμου τη χώρα από του κεντρικού αυτοτελεί πόρου έτου 2018 στου κατανομώ δικαιούχου για του μήνε Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2018 εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.